από αντικείμενα. Στη Μυρτιά, εκεί που οι δρόμοι του κρασιού συναντούν το λόγο του Καζαντζάκη, στεγάζεται ένα μουσείο αφιερωμένο στον 9 φορές υποψήφιο για Νόμπελ λογοτεχνίας, κριτικό συγγραφέα και στοχαστή. Με αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας του μουσείου, το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι ιδιαίτερα πλούσιο από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη, αλλά ακόμη και εκτός νησιού. Αυτά τα χρόνια που με πίστη και θαυμασμό διαφυλάει την ιστορική μνήμη και το πολύτιμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, το έκανα να μπει στις καρδιές όχι μόνο των κριτικών, αλλά όλων των Ελλήνων. Έτυχε στη Γενέβη να γνωρίσω την Ελένη Καζαντζάκη. Και ήταν και ο Νεμογιάννης και μου φωνάζει μια μέρα, μου λέει: Έλα εδώ, και μου λέει: Ιδρύσουμε ένα μουσείο. Λέω: Μπράβο, θα βοηθήσω κι εγώ, είμαι δωρητής. Και στα εγγένεια είχα έρθει εδώ. Είμαι ένα συγκινημένος να δείτε εδώ τα δέντρα, οι ταράτσες, οι σκέπες, το κόσμος. Χιλιάδες κόσμος για να τιμήσουμε τον Καζαντζάκη. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί θα καταθέσουμε έναν απολογισμό της δράσης του μουσείου για τα 40 χρόνια λειτουργίας του, αλλά γιατί πραγματικά γιορτάζομαι μία λαμπρά περίοδο λειτουργίας του μουσείου. Το μουσείο έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας μία πορεία που το έχει θέσει στην πρωτοπορία των μουσείων στην Ελλάδα. Λάτρεις του έργου του Νίκου Καζαντζάκη από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου παραβρέθηκαν στην κεντρική επετειακή εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η επί 40 ετών δημιουργική πορεία του μουσείου και ιδιαίτερη προσφορά του στον πολιτισμό, ενώ τη βραδιά έκλεισε μουσικά το νέο κριτικό κουαρτέτο του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι έχει γίνει εδώ στη Μυρτιά το μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη που για 40 χρόνια παράγει μόνο πολιτισμό. Όλα τα χρόνια που είμαστε στην περιφέρεια έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία για βοήθεια, για εξωστρέφεια του μουσείου με την υποστήριξη πάντα της περιφέρειας, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και ειδικά της διοίκησης του μουσείου. Είναι μια ιδιαίτερα όμορφη και τιμητική μέρα. Συνήθως η επέτειοι είναι μια εσωτερική διαδικασία. Εμείς όμως επειδή γιορτάζουμε 40 χρόνια μιας πορείας λαμπρής με πολλές κορφές που πατήσαμε για να διασώσουμε και να διαδώσουμε το έργο του Καζαντζάκη, είμαστε εδώ να πούμε την ιστορία και τους σταθμούς των 40 χρόνων, αλλά και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια. Στη βραδιά ξεχώρισε ένα κήρυξη του Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων του Νίκου Καζαντζάκη, Γεώργιου Στασινάκη, σε επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, και η απόδοση τιμητικής πλακέτας για τη διαχρονική τους προσφορά τόσο στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, όσο και στη Βαρβάρα Τσάκα, που διατέλεσε επί σειρά ετών διευθύντρια του μουσείου.